Το πρωί από τις 5 μέχρι τις 6.30 φωνάζαν όλοι οι σκύλοι στο χωριό καταρχήν. Αλλά επειδή είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο, δεν δώσαμε πολύ σημασία. Κατά τύχη βγήκε ο ανιψιός μου στο μπαρκόνι και είδε έναν μαύρο με μία πέτρα να προσπαθεί να σπάσει ένα παράθυρο ενός αυτοκινήτου. Βγήκαν στον δρόμο, βγήκαμε όλοι στον δρόμο, 10 αυτοκίνητα σπασμένα και τα 10. Τα τζάμια σπασμένα, από μέσα απαρμένα ό,τι υπήρχαν χρήματα και τέτοια. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνεις, το χωριό είναι ανάστατο. Ταυτόχρονα είχαν κρύψει και μια σακούλα με ουίσκια και αναψυχτικά. Πάμε στην ταβέρνα του Χασιώτη που έχουμε εδώ στο χωριό. Διαλυμένη η ταβέρνα. Διαλυμένη στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτοί, ποιος ξέρει τι πάθανε σήμερα. Τα είχαν προετοιμάσει γιατί περνάνε κάθε μέρα μέσα από το χωριό. Αλλά τι να πω. Τι να πω με αυτή την κατάσταση. Και ποιος την καταλαβαίνει και ποιος τη συμμερίζεται. Προς το παρόν έχω να πω αυτά. Δεν θέλω να παίρνουμε τώρα θέσεις για τη VR και για όλα αυτά. Είναι γνωστά και πρέπει αυτοί που διοικούν τυχείο να αναλογιστούν τις ευθύνες τους. Γιατί θα μπουν και στα σπίτια μας στο τέλος. Θα μπουν και στα σπίτια μας. Κύριε Σιδεράκη, πέρα από το σημερινό, η καθημερινότητα σας ποια είναι εδώ, δηλαδή. Αυτό που λέτε είναι πολύ σωστή ερώτηση, γιατί κάθε μέρα έχουμε μικροκλοπές. Ένα καρότσι οικοδομής, ένα μαδέρι, 5 κουβάδες, ένα βαρέλι. Αυτά είναι επί καθημερινής βάσεως και δεν διαμαρτυρόμαστε πλέον. Βέβαια, προχτές πήρανε μια κατσίκα. Την οποία την πήραν, τη σφάξανε, τη βγάλανε από την πισινή πλευρά. Και μάλιστα είναι και πολύ γνωστός αυτός που έχει τα χωράφια, γιατί είναι γνωστός κάτω από μια υπηρεσία δημοσίου που δουλεύει. Και πήραν την κατσίκα, εξαφανίστηκε η κατσίκα, τα αίματα έχουν μείνει εκεί και τα πόδια της, τα νύχια της και το δέρμα της. Τίποτα άλλο. Πήρα για να φάνε, λέω. Βέβαια. Πήρα για να φάνε. Βέβαια, είναι ανθρωπιστικό αυτό να παίρνουν για να τρώνε, δεν λέω. Αλλά όμως δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα, γύρω στις 6 ώρα από ό,τι αντιληφθήκαμε, κάποιοι άγνωστοι εισέβαλαν στο χωριό, γύρω στα 12 αυτοκίνητα, 13 τα ανοίξανε. Προφανώς ψάχνανε χρήματα ή οτιδήποτε άλλο. Όσα ήταν κλειδωμένα, ένα συγκεκριμένα που ήταν κλειδωμένο και είχε κάποιο πορτοφόλι ξεχασμένο, το σπάσαν τελείως το αυτοκίνητο. Σπάσανε τελείως εδώ την ταβέρνα του ανθρώπου για δεύτερη φορά και μπήκαν και πήραν ποτά τα οποία τα βρήκαμε μετά μέσα στο χωριό σε μια σακούλα ουίσκια, κοκακόλες και τέτοια. Και το θέμα είναι ότι γενικώς έχουμε γίνει εχμάλωτοι στον τόπο που μεγαλώσαμε. Εγώ είμαι 54 χρονών, έχω μεγαλώσει αυτό το χωριό. Μου έχει κοστίσει αυτό η Βιάλη ότι ήρθε κοντά στο χωριό, μου έχει κοστίσει πάνω από 15.000 ευρώ εμένα προσωπικά. Να αγοράσω κάμερα, να αγοράσω φωτοβολταϊκά, να αγοράσω σκύλους, φύλακες, να κάνω υπόστεγα, να κάνω περιφράξεις. Και βλέπουμε γενικώς μία διαφορία από το κράτος. Μία καταγραφή θα γίνει πάλι σήμερα. Θα καταγράψουν τα αυτοκίνητά μας, θα καταγράψουν τις ζημιές που έγινε και τρία πουλιά για κάθονταν, όπως λέμε εδώ στο χωριό μου. Δεν βλέπω κάτι να γίνεται έτσι σημαντικό. Εντάξει, η αστυνομία δεν μπορώ να πω, κάνει τις περιπολίες της, αλλά είναι ελλιπής. Φωτιές έχουν βάλει, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Κάθε μέρα έχουμε και από μία πυρκαγιά. Έχουμε γίνει εχμάλωτοι στον τόπο μας. Αυτό δηλαδή, ο τόπος που μεγαλώσαμε εμείς, μεγαλώνει τα παιδιά μας. Έχουμε μία ανασφάλεια. Δηλαδή, πέφτουμε να κοιμηθούμε και είναι σαν να μην κοιμόμαστε. Έχουμε το νου μας και τα αυτιά μας, όπως και σήμερα, μας σπάσαν τα αυτοκίνητα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να λυθεί. Είμαστε απογοητευμένοι, δηλαδή είμαστε πολύ. Δεν ξέρω πώς να το εκφράσω αυτό που νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Να έχεις μεγαλώσει έναν τόπο, να έχεις το άγχος της δουλειάς σου, το άγχος της ό,τι έχει ο καθένας και να έχεις και αυτό το θέμα, να φοβάσαι να αφήκεις τα φώτα ανοιχτά, να φοβάσαι να φύγεις από το σπίτι σου, να φοβάσαι να φύγεις από το κίνητό σου. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κοντεύω 80 χρονών, τέτοιο πράγμα στο χωριό μας δεν το έχω ξαναδεί. 13 αυτοκίνητα έχουν ανοίξει, εμένα μου έχουν κάνει μεγάλη ζημιά. Τι θα κάνω? Ναι, τι σας έχουν σπάσει? Το τζάμι το πίσω και έχουν μπει μέσα και μου τα έχουν κάνει όλα άνω κάτω. Πήραν τίποτα? Αυτά. Τι να πάρουνε, δεν είχα πράγματα. Δεν είχε τίποτα. Είχα κάτι λεφτά αλλά δεν τα βρήκανε. Αυτό πρώτη φορά γίνεται? Πρώτη φορά που το έχω δει. Ναι, για τζάμι. Για άλλη ζημιά. Για αυτοκίνητα δηλαδή, πρώτη φορά που έχω δει 13 αυτοκίνητα να ανοίξουνε. Ναι. Άλλες ζημίες που γίνονται άλλες μέρες? Άλλες ζημίες. Ναι. Για άλλες μέρες λέω. Και άλλες μέρες βέβαια. Μας έχουν ανοίξει σπίτια, πράγματα, όλα. Ναι. Τι βλέπετε να μπορεί να γίνει? Ανοίξανε και του. Πώς τον λένε τον άνθρωπο? Κασιώτη, την ταβέρνα. Ναι, του κυρίου Κασιώτη την ταβέρνα και του έχουν πάρει ουίσκια και τέτοια. Μήτε καλύβι αφήνουνε. Μήτε πατώματα αφήνουνε.
Τίποτα δεν αφήνουν. Τώρα απόψε είχαμε και την κλεψιά με τα αυτοκίνητα. Τι ακριβώς έγινε εκεί, για πες μου. Με τα αυτοκίνητα. Το πρωί ενιώσαμε τις σκύλες 6,5 ώρα το πρωί. Και γυρίζανε όσο ένταν εδώ και ανοίγαν αυτοκίνητα. Γύρω στα 10 αυτοκίνητα έχουν ανοίξει. Στην την καφετέρια εδώ. Άλλες ζημίες έχουν γίνει. Ζημίες μόνο στα αυτοκίνητα. Έχουν σπάσει τα μπαμπρί στο αυτοκίνητο, σκαλισμένα όλα τα αυτοκίνητα, αυτά έχουν. Άλλες ζημίες, άλλες φορές. Άλλες φορές, συνέχεια κρύβουν. Για κάτι, μου πεις κάτι καλύβια, μου πεις. Τα καλύβια έχουν 15 καλύβια και καμένα και ξυλωμένα. Και σκεπές και όλα από μέσα. Ο Κοσμάκης τη φταίγει.